Διατηρούνται όλες οι περικοπές στις κύριες αναπηρικές και επιχειρηματικές συντάξεις. Στη 13η και 14η σύνταξη, τα δώρα και το επίδομα άδεια, στο ΕΚΑΣ, στη χειρία, στην αναπηρία. Η εθνική σύνταξη, όπως τη λένε, παραμένει στα 340-344 ευρώ με τα 15 και 20 χρόνια αντίστοιχα, που μόνο αυτή θα εγγυάται το κράτος, ενώ η ανταποδοτική θα κρίνεται από το χρηματιστηριακό τζόγο μαζί με τις υποκουρικές. Τα μερίσματα τσακίζονται. Ισχύουν τα πετσοκομμένα ποσοστά αναπλήρωσης με βάση όλο τον εργασιακό βίο που θα μειώνει δραστικά τις συντάξιμες αποδοχές έως και 40% από τις σημερινές, καθώς και τα όρια ηλικίας στα 67 χρόνια. Θα ισχύσει η προσωπική διαφορά που προέκυψε από τα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου Κατρούγκαλου που έφτασαν στο 37% από το 80% που υπολογίζονταν πριν. Για τους συνταξιούχους, πριν το 2019 θα υπολογιστεί με ένα σήμαντο βελτιωμένο ποσοστό αναπλήρωσης, η διαφορά αυτή θα συμπληρώνεται σε κάθε τυχόν θετική μεταβολή. Για τους νέους συνταξιούχους που θα βγαίνουν στη σύνταξη μετά το 19 θα προκύψει νέα μεγάλη μείωση στις συντάξεις με αποδοχές σε σχέση με τους παλαιότερους συνταξιούχους. Σε ελάχιστο αριθμό από τα 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχων που τυχόν θα προκύψει μικρή αύξηση, αυτή θα αποδίδεται σε βάθος πενταετίας σε 5 ισόποσες δόσεις κάθε χρόνο. Οι συνταξιούχοι που έχουν συνολικά πάνω από 30 χρόνια εργασίας και 9.000 έτσιμα και κάτω αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία, δεν θα πάρουν τίποτα. Για τις επικουρικές συντάξεις, σε όσους συνταξιούχους είχαν μείωση που προκύπτει από την απαράδεκτη παρακράτηση του νόμου Κρατούγκαλου, δηλαδή το άθροισμα της κύριας και επικουρικής σύνταξης πάνω από 1.300 ευρώ, περίπου 250.000, η όποια διορθωτική ρύθμιση γίνει, τα ποσά που θα προκύψουν δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ από το 2016, αλλά από 4 δεκάτου του 19. Η ενοποίηση, προσκόλληση του ΕΤΕΑ που στον ΕΦΚΑ ανοίγει το δρόμο στην παράδοση της κοινωνικής ασφάλισης στα νύχια των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. Όλο το προηγούμενο διάστημα τα κεφαλαιοκρατικά αλλά και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης προσπάθησαν να διαμορφώσουν ένα κλίμα εφορίας ότι τάχα έρχονται αυξήσεις από τις αλλαγές του νόμου Κατρούγκαλου και τη μείωση των φορολογικών συντελεστών. Τις αυξήσεις από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών τις διαπίστωσαν οι συνταξιούχοι με την ιστοδοσία του Γενάρη που κυμαίνονται από 2 μέχρι 12 ευρώ. Προφανώς το ίδιο θα διαπιστώσουν αν τελικά περάσει ο νόμος Βρούτση-Κατρούγκαλου το Μάρτι. Τα προβλήματα αυτά που αποτελούν τα βασικότερα δικαιώματα των εργαζομένων και του λαού δεν θα τα λύσουν τα δικαστήρια και οι αιτήσεις στα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά ένα ρωμαλαίο, καλά οργανωμένο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Σήμερα διαβάσαμε στον τύπο ότι η Επίτροπος Επικρατείας του Δεκτικού Συνεδρίου κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Ολομέλειας τάχτηκε υπέρ της κατάργησης των δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων και του επιδόματος εθελοντικών διακοπών από 1η-1η-2013 για τους δημοσίους υπαλλήλους. Κάτι αντίστοιχο υπάρχει και για μας. Τα παραπάνω ποσά που με τη βούλα των δικαστηρίων κλέβουν είναι περιουσιακά στοιχεία δικά μας, που μας παρακρατούσαν μια ζωή. Αυτά και όλες τις περισκοπές θα τις διεκδικήσουμε μέχρι τέλους. Με πολιτικές αποφάσεις μαζίστεψαν τις συντάξεις, με πολιτικές αποφάσεις θα τις αποκαταστήσουμε. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος. Οι συνταξιούχοι έχουμε δώσει με μπροστάρι την ομοσπονδία μας και συντονιστή της ΣΕΑ συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις κατάκτησης του κινηματός μας ένα συνεχή, ενωτικό, μαγικό αγώνα. Με την ίδια αποφασιστικότητα θα συνεχίσουμε πλάι στο πλευρό της εργατικής τάξης σε συνεργασία με τους 8 απασχολούμενους και το λοιπά. Δυνατό θα είναι το παρόν μας στην απεργιακή συγκέντρωση στις 18 του Φλεβάρη.